Καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή του ΒΙΤΑ, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Και σήμερα θα μάθουμε πώς θα ζήσουμε τη ζωή στα καλύτερά της. Κρατάμε την καρδιά μας υγιή μέχρι τα βαθιά γεράματα. Μπορούμε να κάψουμε λίπος πίνοντας καφέ και μεταμορφώνουμε τις κούπες μας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. ΒΙΤΑ. Η ζωή στα καλύτερά της. Ο καφές είναι το απρόσμενο μυστικό για την καύση λίπους. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, η πρωινή και αγαπημένη μας συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική και για τη γραμμή μας. Όπως υπογράμμισαν οι ερευνητές, η κατανάλωση μιας κούπας καφέ διεγείρει τον καφέ λιπόδι ιστό ή αλλιώς το καστανό λίπος στο σώμα, έναν τύπο λίπους που έχει ιδιότητες καύσης θερμίδων. Το καστανό λίπος λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με άλλα λίπη στο σώμα μας και παράγει θερμότητα, καίγοντας ζάχαρα και λίπος. Η αύξηση της δραστηριότητάς του βελτιώνει τον έλεγχο του ζαχάρου καθώς και τα επίπεδα λιπιδίων του αίματος, ενώ οι επιπλέον θερμίδες που καίγονται βοηθούν στην απώλεια βάρους. Εξηγούν οι ειδικοί και συμπληρώνουν ότι το καστανό λίπος μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσει μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, όπως είναι ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Μπορεί η Emily Sky να φαίνεται η επιτομή του γυμνασμένου σώματος, όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Στην εφηβεία της προσπαθούσε να είναι σκίνη, τρώγοντας ελάχιστα. Μεγαλώνοντας, κατάλαβε την αξία της υγιεινής διατροφής και της γυμναστικής και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο του fitness, ώστε να εμπνεύσει κι άλλες γυναίκες να αγαπήσουν το σώμα τους. Γνωρίστε την Emily Sky μέσα από το βίντεο που ακολουθεί. Η Emily Sky είναι μία από τις πιο διάσημες fitness bloggers στην Αυστραλία για την προσέγγιση της στο αδυνάτισμα και τη γυμναστική. Ωστόσο, δεν είχε πάντα την ίδια fit εμφάνιση. Ο έφηβη ήταν ιδιαίτερα ανασφαλής και ακολουθούσε έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Τελικά, αποφάσισε να εστιάσει στην υγεία της και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να δημιουργήσει μια πιο υγιεινή ζωή, αλλά και να γίνει μια επιτυχημένη personal trainer, αλλάζοντας τις ζωές και άλλων ανθρώπων. Το Δεκέμβριο του 2017 έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί και στη συνέχεια μοιράστηκε δημόσια τη διαδικασία που ακολούθησε για να επανέλθει σε φόρμα. Στο λογαριασμό της στο Instagram, όπου μετράει περισσότερους από 2 εκατομμύρια followers, δημοσιεύει αποσπάσματα από τις προπονήσεις της, καθώς και τρυφερά στιγμιότυπα από την οικογενειακή της ζωή. Η Samantha Chapman είναι μία από τις πιο περιζήτητες make-up artists στην Αγγλία και μαζί με την αδερφή της, Νίκολα, έχουν δημιουργήσει το δικό τους κανάλι στο YouTube, το οποίο μετράει περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνδρομητές. Γνωρίστε τη διάσημη beauty blogger μέσα από το βίντεο που ακολουθεί. Η Samantha Chapman είναι μία από τις πιο διάσημες και αγαπητές make-up artists στην Αγγλία. Παράλληλα με τη δουλειά της ως make-up artist, παραδίδει μαθήματα μακιγιάς μαζί με τη μικρότερη αδερφή της, Νίκολα. Τον Οκτώβριο του 2008, η Samantha Chapman δημιούργησε το δικό της κανάλι στο YouTube με όνομα Pixie Woo και λίγο καιρό μετά την ακολούθησε και η αδερφή της. Το κανάλι του σήμερα μετράει περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνδρομητές και περιέχει περισσότερα από 900 βίντεο. Την τεράστια διαδικτυακή επιτυχία τους διαδέχτηκε η δική του σειρά με πινέλα μακιγιάζ, την οποία ονόμασαν Real Techniques. Η Samantha και η Νίκολα Chapman δεν είναι οι μόνες διάσημες στην οικογένειά τους. Ο αδερφός τους, Jim, είναι γνωστός YouTuber, ενώ ο δίδυμος αδερφός του, John, είναι επιτυχημένος γυμναστής. Οι Chapmans θεωρούνται μία από τις πιο επιδραστικές οικογένειες στην Αγγλία, με το κοινό τους δίκτυο να ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια άτομα. Παρόλο που η καρδιολογία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα στοιχίζουν κάθε χρόνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να κρατήσουμε την καρδιά μας υγιή μέχρι τα βαθιά γεράματα?
Την απάντηση θα μας τη δώσει ο κύριος Σταύρος Κούνας, καρδιολόγος που είναι σήμερα μαζί μας. Να καλωσορίσουμε όμως και τη Φωτεινή Βασιλοπούλου, διευθύντρια του περιοδικού Vita και Vita.gr. Καλησπέρα, κύριε Κούνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, Ζωή, κάθε χρόνο, 29 Σεπτεμβρίου, μάλλον κάθε τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, και φέτος είναι 29 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και είναι ευκαιρία να θυμόμαστε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να την κρατάμε γερή. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κούνα, ο οποίος θα μας βοηθήσει, θα μας πει μάλλον πολύτιμες πληροφορίες για να μην καρδιοχτυπήσουμε, κύριε Κούνα. Ναι, ελπίζω να είναι χρήσιμη η κουβέντα μας στο ευρύ κοινό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θεσμοθετήσει αυτή την μέρα ακριβώς για να αναδείξει το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα στην εποχή μας, που είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κύριε Κούνα, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Ποια είναι τα βάρη της καρδιάς μας? Κοιτάξτε, η καρδιά μας επιβαρύνεται από πολλά πράγματα, τα οποία όλα μαζί συγκεντρώνονται σε έναν κακό τρόπο ζωής. Θέματα όπως το αυξημένο σωματικό βάρος, η έλλειψη άσκησης οδηγούν πολύ συχνά σε καταστάσεις όπως αυξημένη αρτηριακή υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, σαχαρώδης διαβήτης, και αν αυτό συνδυαστεί και με θέματα όπως το κάπνισμα, τότε πραγματικά υπάρχει κίνδυνος άμεσος ή και μελλοντικός για την υγεία της καρδιάς μας. Άρα δηλαδή, αν ρίξουμε μια ματιά στον καθρέφτη για παράδειγμα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί και να κινδυνεύουμε. Δηλαδή για παράδειγμα, το σωματικό μας το λίπος που συγκεντρώνεται. Ναι, έχετε δίκιο. Κατά πρώτο λόγο, είναι προφανές ότι κάποιος κύριος ή κυρία που έχει αυξημένο βάρος βρίσκεται σε μια ομάδα που πρέπει να την παρακολουθούμε, ενδεχομένως να βρίσκεται και σε μια ομάδα κινδύνου για προβλήματα καρδιάς. Και η κατανομή του λίπους έχει σημασία, γιατί ξέρουμε ότι όταν το λίπος συγκεντρώνεται κυρίως στην κοιλιακή χώρα, έχει πιο δυσμενή μεταβολικά αποτελέσματα από ότι αν είναι, εμφανίζεται αλλού. Βέβαια, φαντάζομαι και ο συνδυασμός κυρίως και άλλων πραγμάτων, όπως είπατε και πριν, αν κάποιος έχει επιπλέον βάρος, αν καπνίζει, ναι, αν δεν ασκείται, ναι, όλα αυτά. Στη σύγχρονη καρδιολογία υπάρχει πια η έννοια του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου. Δεν είναι ένα το θέμα μόνο που θέλουμε να προσέξουμε όταν εξετάζουμε έναν κύριο ή μια κυρία στο ιατρείο μας. Θέλουμε συνολικά να δούμε το προφίλ του, έτσι ώστε να τον προστατέψουμε από την αρτηριοσκλήρυνση, η οποία είναι πίσω από τις περισσότερες εκδηλώσεις καρδιαγγειακών προβλημάτων. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό, κύριε Κούνα, να κρατάμε την πίεσή μας ρυθμισμένη? Γιατί είναι και ένα σύμπτωμα, μάλλον το να έχει κάποιος αυξημένη αρτηριακή πίεση δεν δίνει και συμπτώματα, οπότε δεν δίνουμε πάντα τόση σημασία. Ωστόσο, το κακό που μπορεί να κάνει νομίζω είναι... Ναι, έχει σχετιστεί με πολλά καρδιολογικά προβλήματα και με προβλήματα βουλωμένων αρτηριών, στεφανία ανός, όπως τη λέμε εμείς οι καρδιολόγοι, και με προβλήματα αριθμιών όπως κολπική μαρμαργή και με προβλήματα καρδιακής ανεπάρκειας. Και πολύ σωστά είπατε ότι μπορεί κάποιος να μην το έχει αντιληφθεί. Γι' αυτό καλό είναι στα πλαίσια ενός check-up που κάνει κάθε ένα ή δύο χρόνια να μετράει την αρτηριακή του πίεση, έτσι ώστε να δει εάν είναι αυξημένη και να παίρνει τις κατάλληλες συμβουλές από έναν καρδιολόγο ή παθολόγο. Και πόσο βοηθάει στην πρόληψη το να μην έχουμε υψηλές τιμές χοληστερίνης, κυρίως κακής χοληστερίνης? Η χοληστερίνη επίσης είναι ένας από αυτούς που λέμε παράγοντες κινδύνου για καρδιολογικά νοσήματα. Έχει υπολογιστεί, να σας το πω έτσι χοντρικά, ότι κάθε 40 μονάδες κακής χοληστερίνης που έχουμε, παραπάνω από το φυσιολογικό, ο κίνδυνός μας αυξάνει κατά 25%. Ο στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερη χοληστερίνη. Αυτό βέβαια κυρίως θα πρέπει να επιδιώξουμε να το επιτύχουμε μέσω της άσκησης και της σωστής διατροφής πρωτίστως, και μόνο ο γιατρός θα κρίνει αν χρειάζεται συμπληρωματικά να πάρει κάποιος άνθρωπος φάρμακο για να την κατεβάσει περαιτέρω. Και εδώ ίσως αξίζει να πούμε πόσο σημαντικό είναι όντως με τη διατροφή μας, αλλά και το να περπατάει τελικά κάποιος. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, έστω και 30 λεπτά την ημέρα συστηματικά όμως. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να πέσει με συγκεκριμένα ποσοστά και η χοληστερίνη, αλλά και η πίεση. Δηλαδή, όχι μόνο να πέσει η χοληστερίνη και η πίεση, αλλά να δούμε και πρακτικά
καλά αποτελέσματα, δηλαδή να έχουμε μικρότερο κίνδυνο για έμφραγμα ή για εγκεφαλικό. Έχει φανεί ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν ένα τέτοιο πρόγραμμα, όπως λέτε κι εσείς, 30 λεπτά ζωηρού βαδίσματος 5 φορές την εβδομάδα, έχουν 30% μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν από ένα, από μια πάθηση καρδιολογική όπως το έμφραγμα, από ένα εγκεφαλικό, χώρια που έχουμε επωφελείς δράσεις και σε άλλα πεδία, όπως μικρότερη πιθανότητα για άνοια, για καρκίνο, δηλαδή η άσκηση είναι σίγουρα και για το καλύτερο ζάχαρο φάρμακο. Κρατάει, ναι. Το κρατάει και αυτό τα επίπεδα του. Ναι, οι διαβητικοί αυξάνονται παγκοσμίως. Είναι πλέον το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί τις καρδιολογικές κοινότητες, γιατί στις προηγμένες ανεπτυγμένες χώρες έχει υποχωρήσει το ποσοστό των καπνιστών. Φαίνεται όμως ότι αυξάνεται το ποσοστό των παχυσάρκων συμπολιτών μας και των διαβητικών. Επομένως, θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή για την δημόσια καρδιαγγειακή υγεία. Και είναι πράγματι ανησυχητικό, γιατί ζούμε και σε μια χώρα που εμείς έχουμε αναδείξει τη μεσογειακή διατροφή, αλλά μάλλον έχουμε γυρίσει στα δυτικά πρότυπα. Ναι, έχετε δίκιο. Η μεσογειακή διατροφή έχει γίνει αντικείμενο πάρα πολλών μελετών. Πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι ερευνητές μας μακαρίζουν που έχουμε μια τέτοια παράδοση. Εμείς φαίνεται να την παραμελούμε. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτή, διότι έχει φανεί και με μελέτες ότι μειώνει τον κίνδυνο παθήσεων της καρδιάς. Κύριε Κούνα, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί τελικά είναι κακό να ροχαλίζει κανείς? Α, ναι. Είναι κακό για την, για τον σύντροφο ή για τη σύντροφο που είναι δίπλα, αρχικά, γιατί ενοχλεί, αλλά από άποψη καρδιολογικής ξέρουμε ότι μπορεί να υποδηλώνει έναν ύπνο κακής ποιότητας. Υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Έκφρασή του μπορεί να είναι ένα πολύ έντονο ροχαλιτό. Και σε περίπτωση που το υποπτευτούμε θα πρέπει να αναζητήσουμε τη συμβουλή του ειδικού, διότι αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε αυξημένη πίεση και ο κακής ποιότητας ύπνος οδηγεί και σε προβλήματα καρδιάς όπως έμφραγμα και εγκεφαλικά. Κύριε Κούνα, η στεναχώρια, ο θυμός και το στρες πώς επηρεάζουν την καρδιά μας? Είναι μια πολύ συχνή ερώτηση στο ιατρείο αυτή. Και έχετε δίκιο. Και δεν είναι και μετρήσιμα όλα αυτά, οπότε... Πραγματικά. Και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Το στρες, η έντονη ρυθμή ζωής έχουν φανεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο προβλημάτων καρδιάς. Θεωρείται όμως ότι λειτουργούν έμεσα σε αυτή τη διαδικασία. Πρακτικά μας εμποδίζουν στο να υιοθετήσουμε καλό τρόπο ζωής. Έχει φανεί δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιεσμένοι, είναι αγχωμένοι, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, παραμελούν τον εαυτό τους, δεν κάνουν άσκηση, έχουν κακές διατροφικές συνήθειες, καπνίζουν πιο συχνά και επομένως με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνουν την καρδιά τους. Είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Αν δεν έχουμε οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε εξετάσεις? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου, να κάνει εξετάσεις, έλεγχο κάθε 3 χρόνια περίπου. Όταν όμως υπάρχει κάποιο θέμα, είτε ένα βαρύ κληρονομικό ιστορικό, είτε ένα θέμα όπως κάπνισμα, αυξημένη πίεση ή χοληστερίνη, βεβαίως θα πρέπει αυτό το check-up να γίνεται νωρίτερα, ενδεχομένως κάθε χρόνο. Άρα εξατομικεύονται τα πράγματα και δεν είναι πάντα... Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Κούνα. Τώρα που ξεκινάμε ξανά γυμναστήριο, αλλά και τα παιδιά, αθλητικές δραστηριότητες, μήπως είναι σκόπιμο οι νέοι να ελέγχουν την καρδιά τους? Γιατί συνήθως την ελέγχουν οι πιο μεγάλοι, αλλά μήπως κινδυνεύουν και αυτοί? Τα νεαρά παιδιά και νεαροί αθλητές... Όταν κάνουν ειδικά έντονη προπόνηση. Τα νεαρά παιδιά και οι νεαροί αθλητές έχουν τη στατιστική με το μέρος τους. Η πιθανότητα να έχει ένας νεαρός άνθρωπος κάτω από τα 35 ένα πρόβλημα καρδιάς που θα εμφανιστεί στην άσκηση είναι πάρα πολύ μικρή. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για διαφορετικού τύπου νοσήματα, νοσήματα που έχουν μια κληρονομική προδιάθεση ή είναι αριθμιολογικά νοσήματα πολλά, καλό είναι να γίνεται ένας σύντομος αλλά προσεκτικός έλεγχος από έναν καρδιολόγο πριν μπουν στην αθλητική τους δραστηριότητα. Αυτό άλλωστε έχει θεσμοθετηθεί από την πολιτεία εδώ και 1,5 χρόνο. Δια νόμου η κάρτα υγείας αθλητή να υπογράφεται από καρδιολόγο.
Από εκεί και πέρα, για μεγαλύτερη ηλικία αθλητές, τους ενθαρρύνουμε να κάνουν άσκηση εφόσον περάσουν από το καρδιολογικό ιατρείο και ενδεχομένως κάνουν μια δοκιμασία κοπόσεως για να μπορούν να κάνουν έντονη άσκηση χωρίς φόβο. Κύριε Κούνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έναν έξυπνο τρόπο για να ζωγραφίσουμε στις κούπες μας όποιο σχέδιο θέλουμε, θα μας δείξει η Βάλια Νούσια στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, είμαι η Βάλια Νούσια και σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω πώς να ζωγραφίσετε τις δικές σας κούπες. Το μαγικό σας εργαλείο είναι ένας μαρκαδόρος για πορσελάνη και γυαλί. Βρίσκουμε εικόνες από το ίντερνετ, τις τυπώνουμε σε μικρό μέγεθος και ύστερα τις κόβουμε ώστε να μπορούμε να τις κολλήσουμε μέσα στις κούπες μας. Παίρνουμε τη γυάλινη κούπα μας και κολλάμε σε αυτή με σελοτέιπ την εικόνα. Αφού στεγνώσει λίγο, αφαιρούμε το χαρτόνι εσωτερικά και διορθώνουμε τυχόν ατέλειες. Για να γίνουν ανεξίτηλες οι κούπες μας, τις βάζουμε σε φούρνο στους 160 βαθμούς για 3 ώρες χωρίς αέρα. Την κάθε μέρα, σαν να είναι ένα υπέροχο δώρο, δηλώνει πως ζει η γνωστή ηθοποιός Σάνεν Ντόχερτι, η οποία πέρασε διάφορες δυσκολίες με αποκορύφωμα τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της. Η πρωταγωνίστρια του Beverly Hills, που επιστρέφει στις οθόνες μας, δείχνει να έχει γυρίσει σελίδα και να προχωράει μπροστά. Είχε το όνομα του κακού κοριτσιού του Hollywood και για τους χιλιάδες φανς της έμοιαζε να είναι πάντα ατρόμητη. Ωστόσο, η Σάνεν Ντόχερτι πέρασε από έντονες δοκιμασίες και τώρα χαμογελάει ξανά. Ύστερα από μια δύσκολη χρονιά, η στάρ του Beverly Hills και συνάμα νικήτρια στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ στη σειρά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές. Η ίδια λέει ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, οι αντοχές της δοκιμάστηκαν. Από το 2015, η διάσημη ηθοποιός διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος, προχώρησε σε μαστεκτομή, ήρθε αντιμέτωπη με την ολέθρια πυρκαγιά στο Μαλιμπού, που λίγο έλειψε να καταστρέψει το σπίτι της, και έχασε έναν από τους παλαιότερους φίλους της και πρώην συμπροταγωνιστή της, τον ηθοποιό Λουκ Πέρι, πριν από μερικούς μήνες. Όσο και αν κλονίστηκε, έμεινε όρθια και πιστεύει ότι τη δίδαξε η περιπέτεια με την υγεία της. Πάντα παίρνεις ένα θετικό μάθημα από οτιδήποτε συμβαίνει και ο Θεός μας δίνει μόνο ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε, λέει η 48χρονη Σάνεν. Τώρα πια, οπλισμένη με πάθος, δουλεύει μέσα στην κοινότητα των καρκινοπαθών, ενώ είναι απασχολημένη με το νέο της ρόλο στο Beverly Hills, το remake της σειράς των 90s με τη μεγαλύτερη επίδραση στους νέους που την έκανε πασίγνωστη. Η Ντόχερτι είναι εξοικειωμένη με τις παρεξηγήσεις του παρελθόντος στο Hollywood, εκτιμά τη σταθερότητα στο γάμο της και πιστεύει ότι το παν είναι να έχεις μια υγιή αίσθηση του ποιος είσαι. «Ζω την κάθε μέρα σαν να είναι ένα υπέροχο δώρο», λέει χαμογελώντας η ηθοποιός, της οποίας η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση από το 2018. «Προσπαθώ να κάνω καλές πράξεις για τους άλλους, για τον εαυτό μου και για τους ανθρώπους που αγαπώ». Η Σάνεν Ντόχερτι διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος το Μάρτιο του 2015 και αμέσως ανέλαβε δράση. Υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, ακολούθησε μια σειρά από χημειοθεραπείες και ακνοβολίες μέχρι να έρθει η τελική αποκατάσταση, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης της μοιραζόταν πληροφορίες με το κοινό στα social media με γενναιότητα. Προσαρμόζοντας τη ζωή της στη μετά καρκίνο εποχή, εξακολουθεί να δίνει τον αγώνα της.
Ο κόσμος πιστεύει ότι από τη στιγμή που δεν κάνεις πλέον χημειοθεραπείες είσαι καλά. Το σώμα σου όμως δεν επανέρχεται ποτέ πλήρως, δηλώνει, τονίζοντας πως έχει περιττά κιλά, ουλές και ρητίδες. Πιστεύει επίσης ότι ο καρκίνος και οι αλλαγές που έφερε στη ζωή της δυνάμωσαν τη σχέση της με τον Ισβαριένκο. Περάσαμε αρκετές δυσκολίες, λέει η Ντόχερτη, για την περίοδο πριν από την εκδήλωση της αρρώστιας της. Δηλώνει πως είχαν προβλήματα και μπορεί να μην μιλούσαν για μέρες. Αυτή την περίοδο η Σάνεν Ντόχερτη υλοποιεί τις ιδέες της για το πώς να βοηθήσει την κοινότητα των καρκινοπαθών. Στην ουσία δεν χρειάζεται να κοιτάξει πολύ πίσω της για να δει πόσο έχει επηρεαστεί η ζωή της από την περιπέτεια της υγείας της και παραδέχεται ότι πλέον είναι πιο ευγενική με τον εαυτό της και πιο δυνατή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παρακολουθήσατε την εκπομπή του Β, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να ζείτε τη ζωή στα καλύτερά της. Καλό σας βράδυ!